Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μετά 1000 χρόνια περίπου κυριαρχικής παντοκρατορίας, έχει αρχίσει να συρρυκνώνεται και να χάνει τη δύναμη και την έγκλη της. Το 1449, στο μνημείο αυτό που βρίσκεται ο δικέφαλος αετός πάνω στην πλάκα, πατούσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κατά τη στέψη του ως αυτοκράτορας του Βυζαντίου, μετά το θάνατο του αδελφού του Ιωάννη. Αμέσως μετά αφήνει το δεσποτάτο στους αδελφούς του Δημήτριο και Θωμά και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Στα μέσα του 15ου αιώνα, η πόλη ήταν η σκιά του παλιού εαυτού της. Ο πληθυσμός είχε μειωθεί από 400.000 σε 50.000. Οι λυσαλαίοι εσωτερικοί πόλεμοι για την εξουσία, οι συνωμοσίες, οι δωροπλοκίες, τα εγκλήματα και οι δολοφονίες συνέτειναν έτσι ώστε το παλαιό κρατεό Βυζαντινό κράτος να είναι η σκιά του εαυτού του. Η επικράτεια του Σουλτάνου εκτινόταν από την Ασία έως την Ευρώπη και στο κέντρο η πιο λαμπρή πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Η πιο ισχυρή, η πιο πλούσια, η πιο όμορφη πόλη στον κόσμο ήταν ακόμα στα χέρια της θνίσκουσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Σουλτάνος Μουάμεθο Δεύτερος έβαλε έναν μεγάλο στόχο, να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, ένα όνειρο που είχαν όλοι οι προηγούμενοι Σουλτάνοι. Για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 1453 χρησιμοποίησαν τεράστια κανόνια, πρωτόγνωρα για την εποχή, που κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Γράφει ο Μουάμεθ ο Δεύτερος τον Κωνσταντίνο: «Θα πάρω την πόλη σου, ή η πόλη θα πάρει εμένα. Αν όμως παραδεχτείς την ήττα σου και αποσυρθείς, θα σου δώσω το μιστρά και θα γίνουμε φίλοι. Αλλά αν αρνηθείς την ειρηνική μου είσοδο στην πόλη, θα σφάξω εσένα και τους ευγενείς σου. Θα κατακρεουργήσω τους κατοίκους της πόλης σου και θα επιτρέψω στους στρατιώτες μου να τη λαιλάτισουν. Το μόνο που θέλω είναι η πόλη, ακόμα κι αν είναι άδεια». Η απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν σύντομη: «Μπορείς να πάρεις ό,τι θες από μένα, εκτός από την πόλη. Δεν θα φύγω μακριά της, ούτε θα την εγκαταλείψω. Πάρε τη ζωή μου, εκτός από την πόλη. Για χάρη της πόλης, προτιμώ να πεθάνω παρά να ζήσω». Την άνοιξη του 1453, ο Μουάμεθ με 250.000 στρατό και στόλο από 400 καράβια κυκλώνει την Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από 58 ημέρες στενής πολιορκίας, όπου η μία λυσαλαία έφοδος ακολουθεί την άλλη μπρος στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, ο τελευταίος παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, μαζί με τους πιστούς του μάχεται σαν λιοντάρι, ενώ το αίμα τρέχει ποτάμι. Όταν όλοι γύρω του σκοτώνονται, γυρίζει και φωνάζει: «Δεν υπάρχει χριστιανός να μου κόψει το κεφάλι». Σε λίγο το χατζάρι ενός Τούρκου τον οδηγεί αθάνατο στο θάνατό του. Το κόκκινο μπαϊράκι με το μισοφέγγαρο του Ισλάμ μπαίνει στη θέση του δικέφαλου και ανεμίζει θριαμβευτικά σε όλη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Ο ηρωικός θάνατος όμως του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου έγινε θρύλος και κράτησε ζωντανούς τους δραγιάδες για 400 χρόνια σκλαβιάς. Γιατί βασιλιάς που ξέρει να πεθαίνει, ανασταίνει λαούς. Allah ekber, Allah ekber.
στα 400 χρόνια σκλαβιάς που ακολούθησαν. Το έθνος ζει κάτω από το βαρύ ζυγό αλλόφιλου και αλλόθρησκου κατακτήτη, μπαίνοντας στην πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του. Οι Έλληνες, εκτός από την ανεξαρτησία τους και την προσωπική τους ελευθερία, έχασαν και τις περιουσίες τους και ήταν αναγκασμένοι να ζουν με φόβο και ανασφάλεια και να υφίστανται κάθε ταπείνωση και εξευτελισμό. Η βία και ο πιθαναγκασμός αποτελούσαν μέρος αναπόσπαστο της ζωής των απροστάτευτων ραγιάδων. Η εξευτελιστική όρη ζωής που επέβαλε ο κατακτητής στους υπόδουλους Έλληνες αποτελούσαν την καθημερινή πραγματικότητα. Ο εξισλαμισμός και το παιδομάζωμα αποδεκάτιζαν τον ελληνικό πληθυσμό και το έθνος είχε πέσει σε παρακμή, με κίνδυνο να χάσει την υπόστασή του. Η συντριβή, η απόγνωση και ο πόνος των γονιών που τους στερούσαν τα παιδιά τους ήταν απροσμέτρητη. Τα παιδιά αυτά αποτελούσαν το σώμα των γενιτσάρων. Είχαν λάβει ειδική στρατιωτική εκπαίδευση και αποτελούσαν τα πιο πιστά και επίλεκτα σώματα του Σουλτάνου. Το γεγονός ότι επέζησε ο ελληνισμός, παρά τη φοβερή αυτή δοκιμασία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αξιοθαύμαστη αντοχή των Ελλήνων, στην ικανότητά τους να υπερνικούν τις αντίξωες συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία ήταν κάτι παραπάνω από θρησκευτικό δόγμα. Ήταν το πνευματικό πλαίσιο μέσα από το οποίο εκφραζόταν η εθνική του συνείδηση. Ο Έλληνας, στερημένος από τη δική του πολιτεία, είχε ως ταυτότητα την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία σήμαινε για αυτόν ολόκληρο τον κόσμο του, το ένδοξο παρελθόν του και την ελπίδα της απολύτρωσης. Οι Τούρκοι, στους δύο πρώτους αιώνες της σκλαβιάς, δεν ήθελαν οι ραγιάδες ούτε να γράφουν ούτε να μαθαίνουν ελληνικά, έτσι ώστε να αφομοιωθούν και να εξαφανιστούν σαν έθνος. Φωτισμένοι καλόγεροι, με κίνδυνο της ζωής τους, μάζευαν τα Ελληνόπουλα να τα διδάξουν γραφή και ανάγνωση, να τους μάθουν ότι οι πρόγονοί τους χτίζανε παρθενώνες και παλάτια, ότι φωτίσανε με τη γνώση και τη σοφία τους όλο τον κόσμο, και να κρατήσουν ανοιχτή την ψυχή τους, χτίζοντας με λόγια το όνειρο, την πίστη και την Ελλάδα, να τα κάνουν να πιστέψουν ότι η ώρα της λευτεριάς πλησιάζει, ότι η στιγμή που ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα ζωντανέψει δεν θα αργήσει να έρθει. Οι Έλληνες, προκειμένου να αποφύγουν την ταπείνωση, τον εξευτελισμό και να ζήσουν ελεύθεροι από την τουρκική καταπίεση, έβγαιναν στα βουνά και ζούσαν σε ορεινά και απόκρυφα μέρη, γινόντουσαν κλέφτες. Οι συνθήκες ήταν σκληρές. Το φαγητό λιγοστό, το κρύο του χειμώνα ανυπόφορο. Όλα αυτά δημιούργησαν μέσα τους τον χαρακτήρα του αντάρτη, τον θρύλο του αγωνιστή της ελευθερίας, έτσι όπως τον παρουσίασαν τα δημοτικά μας τραγούδια. Οι κλέφτες θα γίνουν αργότερα οι πυρήνες των στρατιωτών της Επανάστασης. Η τακτική του ευνηδιασμού, ο γνωστός κλεφτοπόλεμος και το γιουρούσι ήταν ο τρόπος που οι κλέφτες πολεμούσαν τους Τούρκους. Οι κλέφτες που έβγαιναν στα βουνά δεν γνώριζαν ιστορία, μα πάνω στα βουνά ξυπνούσε και ζωντάνευε
το κοιμισμένο πνεύμα της ράτσας. Μάχη και θάνατος είναι η καθημερινή του στροφή. Για καλό βόλι, η συνηθισμένη ευχή όταν πίνουν το κρασί τους. Ο Σουλτάνος μπορεί να ήταν κυρίαρχος σε Ανατολή και Δύση, όμως τούρκικο μπαϊράκι δεν στάθηκε ποτέ στις αετοφολιές του Ολύμπου, του Πάρνωνα, του Παρνασσού. Ο κλέφτης γρήγορα έγινε δόξα και καμάρι του σκλαβωμένου λαού. Μέσα σε αυτή την άρκη των σκλαβωμένων ήρθε η φωνή του Ρίγα του Βελεστινλή ή Αντώνιου Κυριαζή, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, να σαλπίσει το θούριο, να αναζωογονήσει την καρδιά και την ελπίδα στο σκλαβωμένο ραγιά και να τον πλημμυρίσει με τον πόθο και την ορμή για το μεγάλο αγώνα. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στους δρόμους στα στενά, καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Με το μαρτύριο, τη θυσία και το θάνατό του, το τραγούδι του και το μήνυμά του έφτασε στα πέρατα της γης. Παντού, όπου Έλληνες, όπου σκλάβοι, το τραγουδούσαν και από τα μάτια τους έτρεχαν δάκρυα. Κι αν δεν έπεσε στη μάχη με το σπαθί στο χέρι, όπως το είχε ονειρευτεί, φόρεσε για την πατρίδα το στεφάνι από αγκάθια του πρωτομάρτυρα. Με το θάνατό του έσπηρε το σπόρο της λευτεριάς, τον πότισε με το αίμα του και τους καρπούς του βρήκε η φιλική εταιρεία που ακολούθησε το δρόμο που χάραξε εκείνος. Ο πόθος της λευτεριάς ήταν ζωντανός στους ραγιάδες. Τον άκουγε στα λεύθερα τραγούδια του βουνού που υμνούν τη λευτεριά, στο τουφέκι αυτής της κλεφτουριάς που δεν σώπασε ποτέ, σ' όλες τις άγουρες προσπάθειες πριν από το 21 που πνίγηκαν στο αίμα και στο δάκρυ. Αυτός ο διάχυτος πόθος όμως χρειαζόταν να πάρει σάρκα. Χρειαζόταν ένας καθαρός προσανατολισμός. Χρειαζόταν πηξίδι. Και αυτό ακριβώς ήταν η φιλική εταιρεία. Η πηξίδα που δώσε πραγματική κατεύθυνση στον πόθο των Ελλήνων. Ο Σκουφάς ήταν από το κομπότι της Άρτας. Όταν ο Μουχτάρο, ο γιος του Αλή, που ήταν χειρότερος από εκείνον, το πήρε τσιφλίκι, κατέβηκε στην Άρτα. Σκουφάς δεν είναι όνομα. Είναι παρατσούκλι. Τον έβγαλαν έτσι επειδή έφτιαχνε σκούφους. Τα θούρια του Ρίγα τον ξεσήκωσαν. Η καρδιά του φούσκωνε. Η σκλαβιά τον έπνιγε. Κι έτσι έφυγε για την Οδυσσό. Στη Ρωσία προσπαθεί να κάνει εμπόριο, μα γρήγορα τα παρατάει. Πουλάει όλα του τα υπάρχοντα και λυτρωμένος από κάθε άλλη φροντίδα πια, μπορεί να δώσει όλο του τον εαυτό στη μεγάλη υπόθεση της λευτεριάς του έθνους. Έλεγε, έχεις πλούτια αμέτρητα, παλάτια και χτήματα. Και λοιπόν, αν δεν έχεις πίστη, αν δεν έχεις σκοπό, είσαι τυχοδιώκτης. Ευτυχής δεν είναι όποιος έχει χρήματα, αλλά αυτός που είναι ελεύθερος άνθρωπος. Και ακόμα πιο ανώτερος, αυτός που θα αγωνιστεί να κερδίσει την ελευθερία του. Γύριζε στη Μόσχα να ζητάει από τους ομογενείς μεγαλεμπόρους να δώσουν χρήμα, αίμα, να ζημιωθούν, να κινδυνέψουν για να ελευθερωθεί από το ζυγό η Ελλάδα. Να ελευθερωθεί με τις δικές της δυνάμεις. Χωρίς τη θέληση των ξένων. Αρκετοί τον πήραν στην κοροϊδία. Κι όμως, ο ενθουσιασμός του και η πίστη του, αντί να λιγοστεύει μπροστά στις αντικσοότητες, θέργευε περισσότερο. Η αποτυχία δεν τον απογοήτευε. Αντίθετα,
τον έκανε να διπλασιάζει την ενεργητικότητά του. Όσο χτυπιέται η πίστη του, τόσο θεργεύει. «Όλοι θέλουν τη λευτεριά τους», έλεγε. «Όμως αυτό δεν φτάνει. Άμα τη θες με λόγια, είναι σαν να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Αν τη θες πραγματικά τη λευτεριά, να το δείξεις με έργα, με απόφαση. Την απόφαση του θανάτου. Αποφάσισες να πεθάνεις για τη λευτεριά. Από εκείνη τη στιγμή είσαι κιόλας λεύτερος». Ο Σκουφάς δεν έζησε να δει το έργο του. Η καρδιά του ραγίζει στις 31 Ιουλίου του 1819 στην πόλη. Κι έτσι έσβησε ο μεγάλος αυτός Έλληνας. Το έθνος γνώρισε και θα γνωρίσει πολλούς ήρωες. Μα πιο συγκινητικό μυσταγωγό σε υψηλότερο αγώνα δεν θα γνωρίσει ίσως ποτέ. Ο Θανάσης Τσακάλοφ ήταν ο νεότερος από τους τρεις πρωτεργάτες. Από μια παράξενη αντιστροφή των όρων όμως, στα πρώτα δύσκολα βήματα της φιλικής εταιρείας έπαιξε το ρόλο του Νέστορ. Το μίσος του Τσακάλοφ κατά της τουρκικής τυραννίας δεν ήταν μόνο το μίσος του φλογερού πατριώτη. Ήταν και κάτι παραπάνω. Το μάτι του Μουχτάρ, γιού του Αλίπασα, έπεσε πάνω στο Θανάση μαθητή ακόμα, μόλις είχε περάσει τα 12, ωραίο, σεμνό, και έβαλε τους τσοχανταρέους να τον αρπάξουν, να τον πάνε στο παλάτι για να ικανοποιήσει τις ανομολόγητες ορέξεις του. Αυτό το συνήθιζαν οι Τούρκοι, να αρπάζουν κορίτσια και αγόρια που ωρέγονταν για να ικανοποιήσουν το πάθος τους. Και όσα αντιστέκονταν, τα βασάνιζαν και τα σκότωναν. Η μάνα του όμως κατάφερε με τη βοήθεια του γείτονα και φίλου αρχιαστυνόμου να πάρει το παιδί από το σαράι και να το γλιτώσει από την ατίμωση. Το κρύψε στο κατώι και μετά 6 μήνες ήρθε ο πατέρας του νύχτα από τη Ρωσία και το πήρε μαζί του. Στη Ρωσία ο Θανάσης μπήκε με το όνομα Τσακάλοφ για να χάσει τα χνάρια του Ουαλής και να αποφύγει αντεκδικήσεις απάνω στους δικούς του. Όταν ήρθε σε ηλικία, ο πατέρας του τον έστειλε στο Παρίσι για να σπουδάσει. Στο Παρίσι γίνεται μέλος του ελληνόγλωσσου ξενοδοχείου, μιας ελληνογαλλικής φιλανθρωπικής εταιρείας. Και εκεί μαθαίνει πόσο σπουδαία δύναμη είναι η ένωση και η οργάνωση. Και όπως ο Ξάνθος προσέφερε για την οργάνωση της φιλικής εταιρείας την πείρα που είχε από τη Μασονία, έτσι και αυτός έδωσε τις γνώσεις του από το ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο. Ο Τσακάλοφ δεν συμμερίζεται το φλογερό ενθουσιασμό του Σκουφά. Τον θεωρεί παιδιάστικο. Θέλει να πιστεί απόλυτα πριν κάνει ένα βήμα. Δεν βιαζότανε ποτέ και για τίποτα. Είναι αλήθεια ότι η πολλή φρόνησή του κάποια στιγμή έβαλε σε κίνδυνο το μεγάλο όνειρο, το μεγάλο έργο. Από την άλλη όμως, ανάγκασε τους άλλους να ενεργήσουν ωριμότερα. Ο Τσακάλοφ ήταν ο λόγιος της συντροφιάς. Ήταν ο πιο μαλακός, ο πιο ήπιος, ο πιο πολιτισμένος. Και ακόμα είναι ο μόνος από τους ιδρυτές της εταιρείας που πήγε να αντιμετωπίσει σαν στρατιώτη στον εχθρό, σαν μαχητής του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι, κοντά στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αυτός ήταν ο Τσακάλοφ. Γερό μυαλό, υπερβολική φρόνηση. Μα όσο πιο δυνατές ήταν οι αμφιβολίες του, όσο πιο ριζική η δισταγμή του, τόσο μεγαλύτερος δείχνεται ο πατριωτισμός του. Γιατί νικώντας το χαρακτήρα του, έδωσε τον εαυτό του στη μεγάλη υπόθεση της λευτεριάς σαν αυτούς που δεν είχαν αμφιβάλει ποτέ. Και περισσότερο από αυτούς. Η φιλική εταιρεία στα πρώτα βήματά της κινδύνεψε από ασυντόνιστες ενέργειες, ασύμμετρες φιλοδοξίες και έλλειψη πειθαρχίας ορισμένων μελών της. Το κίνημα του έθνους κινδύνευε να πέσει σε ανυποληψία. Αν αυτές οι υποψίες τρονιάζονταν στην ψυχή εκείνων που έπρεπε να μοιηθούν στα μυστικά της εταιρείας για να γίνουν το προζύμι του μεγάλου ξεσηκωμού.
Από αυτόν τον κίνδυνο έσωσε τη φιλική εταιρεία και το μεγάλο αγώνα του έθνους ο Μανώλης Οξάνθος, ένας εμποροϊπάλληλος από την Πάτμο. Σε τυχαία συζήτηση, ο Σκουφάς και ο Τσαχάλοφ τον άκουσαν να λέει «Γιατί ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα, για να ακούμε πολλά και να λέμε λίγα». Ο Ξάνθος, ο απλός αυτός εμποροϊπάλληλος από την Πάτμο, έδωσε απέναντι στη φιλική εταιρεία και το έθνος την απαραίτητη προϋπόθεση για να κινηθεί στο μεγάλο αγώνα, τον ηγέτη του. Πρώτος είδε και πραγματοποίησε την ανάγκη που σάλπισε ο Ρήγας και της πατρίδος ένας να γίνει αρχηγός. Ο Ξάνθος προτείνει για αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Όμως με κοινή βοή όλα τα μέλη προτείνουν τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ποθούσε φλογερά τη λευτεριά της Ελλάδος, αλλά στα πλαίσια της πολιτικής δυνατότητας. Ο Ξάνθος στις 15 του Γενάρη του 1820 φτάνει στην Πετρούπολη και συναντάει τον Καποδίστρια. Εκείνος διαπιστώνει ότι το αίσθημα των Ελλήνων τρέχει γρηγορότερα από τους πολιτικούς τους συλλογισμούς. Δεν πίστευε ότι οι Έλληνες μπορούν να ελευθερωθούν μόνοι τους. Έπρεπε να περιμένουν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες περιστάσεις. Κι έτσι αρνείται να μπει αρχηγός. Η αρχηγή της φιλικής εταιρείας ήταν σύμφωνη μόνο για τον Καποδίστρια. Έξω από το πρόσωπό του άρχιζαν ριζικές διαφωνίες. Ο Ξάνθος, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, παίρνει απάνω του την ιστορική ευθύνη και διορίζει αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Έτσι η Επανάσταση απέκτησε τον αρχηγό της. Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν, το 1814 στην Οδυσσό, τρεις απλοί άνθρωποι, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, παραμερίζοντας τους φόβους και τις επιφυλάξεις άλλων Ελλήνων πιο μορφωμένων, πιο ισχυρών, πιο πλούσιων, ιδρύουν τη φιλική εταιρεία. Ενώπιον του αληθινού Θεού, ορκίζομαι ότι θέλει θρέφω εις την καρδίαν αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και ομοφρόνων τούτων. Θέλει ενεργό παντή τρόπο προς βλάβην τους και όταν η περίσταση στο συγχωρήσει των εξολοθρευμών τους. Ορκίζομαι εις εσέ, ο ιερά πατρίς μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ, ότι στο εξής θέλει είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Η φιλική εταιρεία έκανε το θαύμα να ανεβάσει τους Έλληνες από τη θέση του Ραγιά στη βαθμίδα του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι κατάφεραν το απίστευτο, να ελευθερώσουν τους Έλληνες πριν ελευθερωθούν. Γιατί ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι ελεύθερος μέσα του. Αυτή την εσωτερική ελευθεριά μπόρεσαν να την ενθυσίσουν και να τη ριζώσουν στην ψυχή των Ελλήνων. Από τη στιγμή που η φιλική εταιρεία λευτέρωσε την ψυχή των Ελλήνων, η συμβίωση με τον κατακτητή ήταν αδύνατη. Μία λύση υπήρχε. Τα όπλα. Το αγώνας για τη λευτεριά. Οι πιο σοφοί εθνικοί άντρες του καιρού πίστευαν πως πρώτα χρειαζόταν μάθηση, χρειαζόταν φωτισμός. Ο Καποδίστριας ήθελε να μορφώσει οι Έλληνες για να φτιάξουν την Ελλάδα. Ο Ρήγας τύπωνε ολάκερα χειρόγραφα. Ο Κοραής τύπωνε τη μία έκδοση μετά την άλλη. Και ο Άνθιμος Γαζής το είπε εξάστερα στο Σκουφά. «Εσείς είστε νέοι. Καλά θα κάνετε να αφήσετε εμάς τους γέροντες να ακολουθήσουμε το στάδιο των φώτων». Οι λόγοι όλο το πρόβλημα το βάζαν στη μόρφωση. Πίστευαν πως μονάχα αυτή θα μπορούσε να ανάψει τον πόθο της λευτεριάς. Αυτό που τους οδήγησε ήταν η πίστη και ο πόθος να ενώσουν τους Έλληνες στο δύσκολο αγώνα για την απελευθέρωσή τους από το τουρκικό ζυγό. Η τριανδρία των ιδρυτών δεν έχει τίποτα στη διάθεσή της από όσα θα μπορούσαν να κινήσουν λαούς. Ούτε πολιτική σοφία, ούτε πνευματική υπεροχή, ούτε κοινωνική λάμψη, ούτε χρήματα.
Και αυτό είναι κάτι το μοναδικό στην ιστορία του κόσμου. Ότι τρεις άνδρες, γυμνοί από κάθε δύναμη εξωτερική, στερημένοι από επίκτητα προσόντα, μπόρεσαν να σηκώσουν τεράστια επανάσταση και να ελευθερώσουν ένα έθνος από παντοδύναμο δυνάστη. Και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη φλόγα της ψυχής τους. Μ' αυτήν υψώθηκαν πάνω από το σκλαβωμένο έθνος για να το σηκώσουν μαζί τους. Μ' αυτήν τη φλογισμένη ψυχή άναψαν την πυρκαγιά που φώτισε όχι μόνο την Ελλάδα, μα την οικουμένη ολάκερη. Μ' αυτήν τη φλογισμένη ψυχή έκαναν το φοβερό σύνθημα του Ρίγα Φεραίου σημαία. Σημαία πολέμου που κυμάτιζε από τη Βλαχία ως τη Μάνη και την Κρήτη. Ελευθερία ή θάνατος. Η απόφαση του θανάτου ήταν η μυσταγωγία της φιλικής, η μόνη κατήχηση στους Ραγιάδες. Ο Ραγιάς αποφάσιζε να πεθάνει και έτσι ξαναγινόταν πλάσμα ελεύθερο. Για εκείνον που παίρνει την απόφαση να πεθάνει, ζυγός δεν υπάρχει. Από σήμερον, την μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθώμεν ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου. Κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον, εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Το Μάρτιο του 1821 ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί τη σημαντικότερη και ενδοξότερη πτυχή της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Οι μοναρχίες στην Ευρώπη καταδίκαζαν κάθε προσπάθεια αυτοδιάθεσης και καταδίκασαν και την Ελλάδα. Μα αν η στάση των επίσημων κυβερνήσεων ήταν αρνητική προς τον αγώνα των Ελλήνων, οι λαοί της Ευρώπης τον αγκάλιασαν από νωρίς. Το Σούλι, το Ζάλογκο, η καταστροφή της Χίου, η καταστροφή των Ψαρών και κυρίως η πτώση και η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου συγκίνησε όλους τους Ευρωπαίους. Μεσολόγγι, Απρίλιος 1825. Αρχίζει ατέλειωτη δεύτερη πολιορκία από τον Κιουταχή και 40.000 στρατό. Το Δεκέμβριο ο Σουλτάνος στέλνει σε βοήθεια τον Ιμπραήμ και έτσι το Μεσολόγγι πολιορκείται από 2 στρατιλάτες και 2 στρατούς. 12 μήνες οι πολιορκημένοι υφίστανται τα πάνδυνα με στοικότητα και φοβερή ψυχική δύναμη. Σε κάθε συζήτηση των Τούρκων για παράδοση απαντούν «Τα κλειδιά της πόλης μας είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας». Όμως η πείνα και η δίψα είναι εχθροί που δεν νικούνται. Έτσι αποφασίζουν να κάνουν μια απονενοημένη έξοδο σαν έσκατη λύση πριν από το θάνατο. Ο επίσκοπος Ρογών κοινωνάει τους πολεμιστές και τους παροτρύνει. Θάνατον με τα όπλα ισχύρας. Ο Καψάλης μαζεύει στο σπίτι του αρρώστους γέρους και κάποια γυναικόπαιδα, διαλέγοντας έτσι το ρόλο που θα έπαιζε στο μεγάλο δράμα. Τα ανθρώπινα φαντάσματα από τις κακουχίες επιχειρούν το στερνό τους διάβημα. Οι Τούρκοι όμως είναι ειδοποιημένοι, τους περιμένουν. Παλεύουν σώμα με σώμα στα τυφλά να ανοίξουν δρόμο. Καημένο Μεσολόγγι, δαρμός, καημός και μυρολόι σε λένε, πως κλαίνε μάνες για παιδιά, για μάνες παιδιά πως κλαίνε. Ο Ιμπραήμ λυσσασμένος για αίμα διατάζει, μαχαίρι για όλους, καμιά λύπηση για παιδιά και γυναίκες. Οι αγωνιστές γνωρίζουν πως οδηγούνται στο θάνατο. Όμως το κάνουν με απόφαση και αξιοπρέπεια. Είναι έτοιμοι στην άσπον διπλή μοίρα των αρμάτων. Δρόμο να σκίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Εκεί θε με τους αδερφούς. Εδώ θε με το χάρο. Ο Καψάλης βάζει φωτιά στην παρούτη, κλείνοντας τη ζωή του με μια πράξη πέρτα της αξιοπρέπειας. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν. Λίγοι κατάφεραν να περάσουν. Έτσι ολοκληρώθηκε η θυσία του Μεσολογγίου. Ήταν μία αναμέτρηση και μία νίκη του πνεύματος προς την ύλη. Το κίνημα του φιλελληνισμού που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη επηρέασε σημαντικά τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών.
Μετά από αλληλουχία γεγονότων, η στάση των μεγάλων δυνάμεων άλλαξε. Στην αυμαχία του Ναβαρίνου το 1827, οι ενωμένες δυνάμεις της Ευρώπης, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, νικούν το στόλο του Ιμπραήμ και ανοίγουν στην Ελλάδα την πόρτα για τη λευτεριά της. Μα ποιοι είναι εκείνοι που μας έδωσαν τη λευτεριά? Ο γέρος του Μοριά, ο νικητής στο Βαλτέτσι, στην Τρίπολη, στην Πάτρα, στα Δερβενάκια. Αυτός που διέλυσε τη στρατιά του Δραμαλή και έγινε θρύλος και τραγούδι. Ένα ατρόμητο παλικάρι με απαράμιλη πίστη στο δίκαιο του αγώνα. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Με αυτά τα λόγια ψύχωνε τους Έλληνες όταν αυτοί λιποψυχούσαν μπροστά στη δύναμη και αριθμητική υπεροχή των Τούρκων. Όταν ο Ιμπραήμ εξέδωσε διάταγμα αμνηστίας, δίνοντας συγχωροχάρτη και αμοιβές σε όσους δήλωναν υποταγή, σήκωσε οργισμένος τη φωνή του κατά των προσκυνημένων και τους σταμάτησε. «Τσεκούρι και φωτιά στους προσκυνημένους!» Ο Κολοκοτώνης ήταν το μυαλό, η καρδιά και το όπλο του αγώνα. Ανυποχώρητος μπροστά στο σωστό και το δίκιο, έθεσε σκοπό της ζωής του τη λευτεριά της πατρίδος. Και αυτό το σκοπό τον υπηρέτησε με αφοσίωση και πείσμα. Και ποια ήταν η ανταμοιβή του για όλα αυτά? Σε μια τέτοια θεοσκότεινη κρύπτη φυλάκισαν τον απελευθερωτή της Ελλάδος οι πολιτικοί του αντίπαλοι για ένα ολόκληρο χρόνο. Καταδικασμένος σε θάνατο επί εσχάτη προδασία. Το ίδιο έγινε και για το γενναίο στρατηγό Πλαπούτα. Ανατριχιάζεις βλέποντας αυτή τη φυλακή, όταν σκέφτεσαι πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο το μίσος, η αντιζηλία, το ατομικό συμφέρον και η προσωπική φιλοδοξία. Θα μένω ζωντανόν σε αυτό τον υγρό τάφο οι Έλληνες, κάποιοι Έλληνες, είχαν ρίξει αυτόν που τους απελευθέρωσε, προσφέροντάς του για ανταμοιβή το θάνατο. Είσοδος στο παλαμίδι από τον Αύπλιο, η σκάλα με τα 999 σκαλοπάτια. Αυτή τη σκάλα κατέβηκε ο Κολοκοτρώνης με τον Πλαπούτα, όταν ο βασιλιάς Όθων τους έδωσε χάρη. Ο λαός τους υποδέχτηκε με κλάματα και αναλαγμούς χαράς. «Εκατέβηκα από το παλαμίδι», γράφει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, «και έβλεπα άλλους να κλαίουν, άλλους να γελούν και άλλους να φωνάζουν «Ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω η δικαιοσύνη». Εκείνη η υποδοχή με έκανε να λησμονήσω όλες τις δυστυχίες που επέρασα. Σ' αυτόν η μητέρα Ελλάδα χρωστά το μεγαλύτερο μερτικό της λευτεριάς της και υποκλίνεται μπροστά του. Κωνσταντίνος Κανάρης, ο περίφημος μπουρλοτιέρης, γεννήθηκε στα Ψαρά. Τον Απρίλιο του 1822 έζησε από κοντά τις θηριωδίες των Τούρκων στοιχείων, καθώς και την ολοκληρωτική καταστροφή του νησιού. Στις 7 Ιουνίου μαζί με τον Πιπίνο καίει την αυαρχίδα του τουρκικού στόλου και προκαλεί μεγάλες ζημιές. Ο ίδιος ο Καραλής ο Ναύαρχος βρίσκει το θάνατο, καθώς και μεγάλος αριθμός ναυτών. Όλη η Βουλή των Προεστών στο Μόλο συναγμένη είπε πως έξω στη στεριά τους Τούρκους θα αποσμένει. Τότε έβγαλα το φέση και να μιλήσω θάρεψα προβάλλοντας τη μέση. Τίποτα αρχόντι δε φελά, μονάχα το καράβι. Σαν μ' άκουσε, ένα από τα τρανά καλπάκια μας ανάβει και το φαρμάκι χύνει. Ποιος είναι αυτός και πώς τον λένε, που συμβουλές μας δίνει? Να τα Ψαρά πως χάθηκαν.
Κι εγώ φωτιά στο χέρι πήρα και πέρα τράβηξα κατά τη σιώ στα μέρη. Και είπα από εκεί, δε βάσταξα, με χίλια πικραμένα, να πως με λένε εμένα. Τον ίδιο χρόνο να τεινάζει το δίκροτο πλοίο του Τούρκου αντιναβάρχου. Και το 1824 και οι δύο τουρκικά πλοία στη Σάμο και τη Μυτιλίνη. Έγινε ναύαρχος, γερουσιαστής, υπουργός των ναυτικών και πρωθυπουργός το 1864 και 1865. Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο μεγάλος πολέμαρχος του αγώνα, ο γιος της Χήρας ή της Καλόριας, ο άγγελος ή ο διάβολος, κατά βούληση, όπως ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του. Η στρατιωτική του ικανότητα απαράμιλη. Το 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμενης. Με τις αλλεπάλληλες νίκες του κατά των Τούρκων, δείχνει τη στρατηγική του ικανότητα και την πολεμική του ανδρεία. Στη μάχη του Φαλήρου, παρότι γνώριζε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα είχαν επιτυχία, αφού ο ίδιος δεν θα είχε την ευθύνη, μια και είχε τοποθετηθεί ο Άγγλος Τζόρτζ αρχιστράτηγος, παραμένει υπό τας διαταγάς του και πολεμάει σαν θεριό. Κάποια στιγμή τραυματίζεται θανάσιμα στο υπογάστριο. Πριν φύγει από τη ζωή, λέει στους συντρόφους του, «Εγώ φεύγω. Εσείς όμως, να είστε μονιασμένοι. Να κρατήσετε τις θέσεις σας. Να μην τροπιαστείτε. Θέλω να με θάψετε στη Σαλαμίνα ψηλά. Να γραντεύω τις νίκες σας. Και να χαίρεται η καρδιά μου». Λίγο πριν ξεψυχήσει, ψιθυρίζει κοιτώντας ψηλά. «Το αίμα μου σου το δώσα. Ζήσε, γλυκιά πατρίδα». Παπαφλέσσας ή Γρηγόριος Δικαίος. Μοιήθηκε στην Φιλική και ανέπτυξε αξιόλογη δράση. Ο ζήλος του και το παράτολμο θάρρος του τον παρέσυραν σε επικίνδυνες ενέργειες. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τον διόρισε γενικό πληρεξούσιο, με εντολή να κηρύξει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Προκαλεί ένοπλες συγκρούσεις με τους Τούρκους για να πιέσει τους προύχοντες να αποφασίσουν την εξέγερση. Φόρεσε φουστανέλα και περιόδευε τις επαρχίες, προσπαθώντας να πείσει τους πρόκριτους και το λαό να εξεγερθούν. Έλαβε μέρος σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις της κεντρικής Πελοποννήσου. Τέλος, στις 20 Μαΐου του 1825, σαν νέος Λεωνίδας, κλείστηκε στο Μανιάκι και πολέμησε τον Ιμπραήμ σε μία άνηση μάχη μέχρι που έπεσε νεκρός. Ο Ιμπραήμ, νιώθοντας θαυμασμό για τον ήρωα αυτό, ζήτησε να βρουν το πτώμα του. Κι αφού έβαλε και το έστησαν όρθιο, έσκυψε και το ασπάστηκε. Η Μπουμπουλίνα, η περίφημη καπετάνισσα του αγώνα. Στην Κωνσταντινούπολη μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Έσπευσε να πάρει μέρος στην Επανάσταση από την πρώτη στιγμή. Συντηρούσε ένα σώμα με δικά της έξοδα, ξοδεύοντας τη μεγάλη περιουσία της. 4 Δεκεμβρίου 1821. Το Ναύπλιο πολιορκείται από τους Έλληνες, όμως ανθίσταται στεναρά. Μόνη η Μπουμπουλίνα διατάζει έφοδο με τις λάμπους κατά του φρουρίου. Οι μύδροι από τα κανόνια των Τούρκων δημιουργούν σωστή κόλαση. Οι γενναίοι άντρες της υποχρεώνονται να υποχωρήσουν. Τότε εκείνη όρθια πάνω στη βάρκα υψώνει τη φωνή της με πάθος. Είστε λοιπόν τώρα! Γυναίκες είστε! Δεν είστε άντρες! Αντρός τώρα! Αξιωματικοί και πλήρωμα αφυπνίζονται. Υπακούν, πέφτουν στη μάχη και δίνουν τη ζωή τους.
Αυτή ήταν η Πουπουλίνα, η καπετάνισσα, η μεγάλη κυρά, που μπροστά της, όπως έχει γραφτεί, ο άνανδρος ισχύνετο και ο ανδρείος υπεχώρη. Οδυσσέας Ανδρούτσος κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στους οπλαρχηγούς της Ρούμελης. Είχε ενθουσιασμό για την Επανάσταση και ήξερε να τον μεταδίδει. Ήταν στρατηγός έξυπνος, πολυμήχανος, ανδρείος και τολμηρός. Λίγοι μπορούσαν να παραβγούν μαζί του στην παλικαριά και στα στρατιωτικά τεχνάσματα. Στο χάνι της Γραβιάς, με λίγα παλικάρια, χτύπησε τους Τούρκους προξενώντας μεγάλες ζημιές. Ο Ομέρ Βριώνης μετά από αυτό αλλάζει τα σχέδιά του και δεν τολμάει να κατέβει στο Μουριά. Η Ανδρεία του Ανδρούτσου και των παλικαριών του έσωσε κυριολεκτικά την Επανάσταση που ήταν ακόμα στα Σπάργανα. Αθανάσιος Διάκος, ηρωικός αγωνιστής της Λιβαδιάς από οικογένεια Αρματολών. Το 1818 γίνεται μέλος της Φιλικής. Στη γέφυρα της Αλαμάνας με λιγοστούς άντρες αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει πολυάριθμους Τούρκους, μια και οι υπόλοιποι καπετάνοι δεν κράτησαν τις θέσεις τους. Τραυματισμένος, μόνο ζωντανός από τους συμπολεμιστές του, συλλαμβάνεται από τους Τούρκους και θανατώνεται με την αγαπημένη θανατική μέθοδο των Τούρκων, τον ανασκολοπισμό. Όλοι αυτοί βρίσκονται μαζί μας. Ποτέ δεν πέθαναν. Ο ήρωας, από τη στιγμή που σβήνει η ζωή του, γίνεται αθάνατος. Εσείς που πρωτοσπήρατε της λευτεριάς στο σπόρο, λαχταρισμένο δώρο στη σκλαβωμένη γη, εσείς κι όταν ορίμασαν τα στάχια καρποφόρα του θερισμού την ώρα, μας γίνατε οδηγοί. Σαν ίσκι μεγαλόκορμοι και απείραχτοι από τα χρόνια, σέρνετε εμάς τα εγγόνια στο δρόμο της τιμής. Κι όπου πολέμου κράξιμο, κι όπου μάχης κρότη, εσείς περνάτε πρώτοι και ακολουθούμε εμείς.